πόσο υπαρκτός είναι ο ενδεχόμενος μετασχηματισμός αυτού που γνωρίζαμε σήμερα πολιτικό σκηνικό? Τι εννοούμε μετασχηματισμό είναι η ερώτηση. Θα σας απαντήσω με ερώτηση, γιατί μετασχηματισμό μετά από εκλογές μπορούμε να το συζητήσουμε. Μετασχηματισμό πριν τις εκλογές μπορούμε ενδεχομένως να εννοούμε μια ανασύνθεση ενδεχόμενη της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Αυτό. Ναι. Είναι πιθανός. Αλλά επειδή ο Αλέξης Τσίπρας και ο Πάνος Καμένος έχουν μια προϊστορία επεισοδίων εντός εισαγωγικών, τα οποία αποκλιμακώνονταν κάποια στιγμή και επανέρχονταν πάντα στις αρχικές τους συμφωνίες, γιατί κατά τη γνώμη μου τους ενώνουν πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που τους χωρίζουν σήμερα, και εννοώ το Σκοπιανό, είμαι πολύ σκεπτικός να δω μέχρι την Παρασκευή πώς θα εξελιχθεί αυτή η κρίση η οποία υπάρχει στη στιγμή που τη ζούμε. Mm. Η λογική τι λέει, να σας πω. Η λογική λέει ότι ο Πρωθυπουργός καταλαβαίνει ότι από το Σκοπιανό έχει πολιτικό κόστος. Κατά συνέπεια, αν έχει αποφασίσει ότι θα πάει σε εκλογές τον Μάιο, που είναι το πιθανότερο σενάριο με τα δεδομένα που γνωρίζουμε σήμερα, θέλει να φέρει την ψηφοφορία για το Σκοπιανό πιο μπροστά σε σχέση με την αρχική συμφωνία που είχε κάνει με τον κύριο Καμένο. Mm-hmm. Δηλαδή, Ιανουάριο, το πολύ 15 Φεβρουαρίου, λένε οι πληροφορίες, αντί για το Μάρτιο που ήθελε ο κύριος Καμένος, γιατί αυτή ήταν η συμφωνία του, της ας πούμε τεχνητής πτώσεως της κυβέρνησης. Νομίζω ότι αυτός είναι ο βασικότερος λόγος της διαφωνίας, και από εκεί και πέρα πάνω σε αυτόν χτίζονται όλα τα υπόλοιπα. Το λέω αυτό διότι οι βουλευτές των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και οι υπουργοί, επειδή δυστυχώς η πολιτική είναι κυνική και δεν έχει πολλούς συναισθηματισμούς, αξιολογούν το πώς θα επανεκλεγούν βουλευτές στο μέλλον καταρχάς. Δηλαδή βλέπουν το πολιτικό τους μέλλον. Από την εικόνα που έχουμε μέχρι τώρα, σχεδόν όλη η πλειοψηφία σχεδόν όλη η κοινοβουλευτική ομάδα των ΑΝΕΛ με εξαίρεση 2, δεν δείχνουν διατεθειμένοι να ακολουθήσουν τον κύριο Καμένο στο απονεμωμένο διάβημα. Οπότε η φράση πτώση της κυβέρνησης, αποσύρωμε και πέφτει η κυβέρνηση, έχει σχετική σημασία εάν υπό το φως της τάσης συγκεκριμένων βουλευτών των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Mm. Σας πω ένα παράδειγμα. Σήμερα, ας πούμε, από την συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων ακούω ότι θα απουσιάζει η κυρία Έλληνα Κουντουρά, η οποία είναι υπουργός τουρισμού. Η κυρία Κουντουρά έχει, από πληροφορίες που έχουν περιέλθει στη γνώση μου, πει στον κύριο Καμένο ότι προτίθεται να ψηφίσει ναι στην κύρωση της συμφωνίας, την ψηφοφορία για την κύρωση της συμφωνίας των Περσπών. Δεν είναι μοναδική. Κατά συνέπεια, όταν ο κύριος Καμένος θα δώσει το σύνθημα «φεύγουμε ή παρετούμαστε όλοι», έχει τον κίνδυνο, διατρέχει τον κίνδυνο να τον ακολουθήσει ο εαυτός και άλλοι δύο. Ή άλλος ένας, ακόμη το πολύ. Mm-hmm. Με συνέπεια η πλειοψηφία κυβερνητική να πέσει στο 149 έως 150. Εάν λοιπόν ο κύριος Τσίπρας βρει ένα βουλευτή, και αυτός θα μπορούσε να είναι ο πατριώτης σας ο κύριος Δανέλης, ο οποίος ούτως ή άλλως στο παρελθόν έχει διατελέσει και βουλευτής του συνασπισμού, όπως θα θυμάμαι, το 1996. Σωστά το θυμάστε. Τότε νομίζω ότι η πλειοψηφία της 151 έδρας θα είναι δεδομένη. Αυτό όμως θα πρέπει να γίνει ταχύτατα, εφόσον έχουμε αυτού του τύπου της εξέλιξης, διότι αν η κυβέρνηση δεν διαθέτει την πλειοψηφία, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, με βάση το Σύνταγμα, κατά μία άποψη συνταγματολόγων, θα πρέπει να δώσει διερευνητική εντολή για το σχηματισμό και τη συνδέωση της νέας κυβέρνησης. Αλλά αν στο μεταξύ, από την ώρα που οι ανεξάρτητοι Έλληνες ή όποιοι αποχωρήσουν από την πλειοψηφία μεσολαβήσουν προσωρήσεις ή επαναβεβαιώσεις στήριξης βουλευτών όπως των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κάποιων, κ. Παπαχριστόπουλου, της κυρίας Κουντούρα, του κυρίου Ζουράρη ενδεχομένως. Του κυρίου Ζουράρη, τον οποίο δεν ακούω τελευταία όμως, και αυτά τα παρατηρώ, ξέρετε. Γενικότερα, αν υπάρξει κάτι τέτοιο, τότε θα πρέπει η κυβέρνηση να πει ποιοι συγκροτούν την πλειοψηφία, ούτως ώστε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να γνωρίζει την εκλογική τη δύναμη, την κυριολεκτική του πλειοψηφούντος κόμματος, και να μην χρειαστεί να πάει σε διευνητικές εντολές. Επίσης, θα πρέπει να πούμε ότι εκτός από τους ανεξάρτητους Έλληνες και το ποτάμι βεβαίως, το οποίο αντιμετωπίζει διάφορα ζητήματα, επίσης είναι ενδεχόμενο, θα δούμε αν θα επιβεβαιωθεί αυτό, θα αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα συνοχής στην Ένωση Κεντρών, η οποία και αυτή
είναι στην κόψη του ξηραφιού, διότι αν της αποχωρήσει ένας βουλευτής, χάνει τα προνόμια της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ο κύριος Λεβέντης της προημερησίας δεν μπορεί να μιλάει στον αρχηγός κόμματος. Βεβαίως θα μου πείτε πόσοι θα απομείνουν από τώρα μέχρι τις εκλογές, αλλά όλα έχουν τη σημασία τους. Άρα εσείς λέτε, λοιπόν, κύριε Κοτάκη μου, ότι πριν πάμε στο παιχνίδι της γάτας και του ποντικού, ψήφος εμπιστοσύνης ή ψήφος δυσπιστίας, υπάρχει κάτι που είναι δομικό συνταγματικά, τι διαπιστώνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, να μην το ξεχνάμε λέτε. Ναι, εφόσον σας λέω υπάρχει αυτή η παράλυση. Επίσης θα έχει σημασία να δούμε στις ψηφοφορίες τι θα κάνουν ανεξάρτητοι Έλληνες, δηλαδή όσοι αποχωρήσουν. Δηλαδή θα είναι παρόντες και θα καταψηφίζουν ή θα είναι απόντες. Η εικόνα που έχω, η αρχική, αλλά δεν κανείς δεν μπορεί να μιλήσει με αυτόν τον τρόπο, είναι ότι στις πρέσπες ο κύριος Καμένος σχεδιάζει να καταγγείλει τη συμφωνία και να απουσιάσει, όχι να καταψηφίσει. Αυτή η εικόνα που είχα όμως μέχρι πριν από τρεις μέρες. Επειδή στην πολιτική είναι τα πράγματα πολύ ευμετάβλητα, τα πράγματα ξέρετε, δεν μπορεί κανείς να προσδιορίσει την τελική στάση. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειώσω ότι όταν αξιολογούμε τον πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, θα πρέπει να αξιολογούμε τη στάση του και έναντι βεβαίως του διοικητικού εκλογικού του κοινού, αλλά και τη στάση του έναντι της υπερδυνάμεις με την οποία, ιδιαίτερα με τη διοίκηση Τραμπ, έχει άριστη σχέση. Άλλο πράγμα η καταψήφιση, άλλο πράγμα και η αποχώρηση από την κυβέρνηση, άλλο πράγμα η απουσία και η αποχώρηση από την κυβέρνηση. Πολιτικά κάνει το ίδιο, διπλωματικά δεν κάνει το ίδιο. Θέλω να σας ρωτήσω από την άλλη πλευρά, η στόχευση της αξιωματικής αντιπολίτευσης θεωρείτε ότι βγαίνει αυτή τη στιγμή? Η αξιωματική αντιπολίτευση έχει καταφέρει να κερδίσει το maximum, καθώς η στάση την οποία έχει είναι συνεπής προς τις προσδοκίες του εκλογικού της ακροατήριου και κοινού και δεν δημιουργεί κανένα εσωτερικό ζήτημα, με συγχωρείτε. Από την άλλη, εκτιμώ ότι αν ο Πρωθυπουργός αφήσει την ψηφοφορία για το πρωτόκολλο ένταξης του ΝΑΤΟ πριν τις εκλογές και όχι τώρα ή μετά τις εκλογές, κατά μείζωνα λόγο, αλλά πριν τις εκλογές, η Νέα Δημοκρατία θα έχει ένα πρόβλημα. Διότι θα κληθεί πριν τις εκλογές να κυρώσει πρωτόκολλο που θα έχει το όνομα Βόρεια Μακεδονία. Και αυτό δεν αρέσει σε ένα κομμάτι του ακροατηρίου που είναι στα δεξιά της. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός καταρχάς διπλωματικός. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία μελετούσε την πιθανότητα να καταψηφίσει τις πρέσπες αλλά να ψηφίσει το πρωτόκολλο. Το οποίο είχε διαμηνήσει αρμοδίως σε διπλωματικές πηγές. Και το οποίο επενήθηκε ακόμα και ο Ζάεφ στη συνέντευξή του στην Εφημερίδα των Συντακτών. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι, με συγχωρείτε, επειδή έχετε και καλή γνώση, ιδίως στο χώρο αυτό, στο ρεπορτάζ, δεν είναι λίγο αντιφατικό να καταψηφίζει τη συμφωνία ουσιαστικά, αλλά να δέχεσαι να κυρώσει το πρωτόκολλο με το Βόρεια Μακεδονία, ή είναι άλλοι έχουν την ευθύνη που το κύρωσαν, εγώ δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά? Ναι, αυτή είναι η επιχειρηματολογία. Μάλιστα. Θα μπορούσε βέβαια να πει και το ανάποδο, ότι η αρνητική μου ψήφο στι πρέσπε παρασύρει σε αρνητική ψήφο και στο ΝΑΤΟ. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο θα το δούμε νομίζω τώρα στο μέλλον. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι το μοναδικό δύσκολο σημείο το οποίο έχει να διατρέξει η Νέα Δημοκρατία να αντιμετωπίσει. Είναι το πρωτόκολλο για το ΝΑΤΟ. Γιατί πίστευε ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να πατήσει σε δύο βάρκες, δηλαδή να στείλει ένα μήνυμα στο εσωτερικό, καταψηφίζω τις πρέσπες, αλλά και ένα μήνυμα στο εξωτερικό, εντάξει, διαφωνώ, αλλά επειδή η συμφωνία κυρώνεται, ψηφίζω υπέρ της ένταξης στο ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να βγει όμως μέχρι τέλους. Θέλω να ρωτήσω και κάτι τελευταίο το Μανώλη Κοτάκη, με την εμπειρία την πολύχρονη που έχει στο πολιτικό ρεπορτάζ. Πιστεύετε, ανεξάρτητα από τη συμφωνία των Πρεσπών, πιστεύετε ότι ο Πρωθυπουργός στην ουσία δεν το έχει ήδη αποφασίσει για εκλογές το Μάιο? Θα σας πω τι εννοώ. Είναι δυνατόν να πάει σε μια διαδικασία ευρωεκλογών που κινδυνεύει, με τις μετρήσεις μιλάω, η κάλπη είναι, ποτέ δεν ξέρεις, να ιτηθεί και μετά να είναι εν αναμονή εθνικών εκλογών μετά από 6 μήνες, μπορεί να γυρίσει η εικόνα? Κοιτάξτε, τώρα αυτό έχει μια επιχειρηματολογία αν πήγαινε σε ευρωεκλογές σκέτες, εάν πήγαινε με ένα τοξικό πολιτικό κλίμα σκανδάλων και παροχών, συνδυασμών, με την προσδοκία ότι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας και του ιδίου θα έγραφαν και τον δύο από δύο, θα άρχιζαν και τον δύο από δύο, για να μπορέσει να ισχυριστεί ότι δεν υπάρχει σενάριο αυτοδυναμίας. Κατά τη γνώμη μου επιλέγει την πενταπλή κάλπη, για ένα πολύ απλό λόγο, πέραν των όλων των άλλων που γνωρίζουμε. Στην πενταπλή κάλπη υποχρεωτικά θα αυξηθεί η συμμετοχή. Γι' αυτό βάζει και κάλπη και για τις κοινοτικές εκλογές.
Και εκτιμά, δεν ξέρω αν θα του βγει αυτό το πράγμα, ενδεχομένως το εκτιμά όμως, δεν το γνωρίζω από πρώτο χέρι, έναν υπολογισμό κάνω, ότι σε μεγαλύτερη συμμετοχή το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας είναι μικρότερο από ότι αν υπάρχει μεγαλύτερη αποχή. Άρα μικραίνει το, ο κίνδυνος της αδυναμίας. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα να ψηφίζουν 50 Νέα Δημοκρατία επί 100 ψηφισάντων, να το πω έτσι με ένα πολύ μπακάλικο παράδειγμα, και άλλο πράγμα να ψηφίζουν 50 Νέα Δημοκρατία επί 130 ψηφισάντων. Αλλοιώνεται το ποσοστό στην πραγματικότητα. Νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος τους τελικά και γι' αυτό θα πάνε σε εκλογές τον Μάιο. Για να αποτρέψουν την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Άλλο αν θα τους βγει. Γιατί από τη Νέα Δημοκρατία μου λένε ότι υπάρχουν προϋποθέσεις το κόμμα να φτάσει και το 38%. Και ένα ερώτημα ακροατή, σας παρακαλώ απαντήστε το. Ο κύριος Κοτάκης είναι πεισμένος ότι είναι ενιαίο πλέον το μέτωπο της Νέας Δημοκρατίας ή στο εσωτερικό και με αφορμή τη Συμφωνία των Πρεσπών υπάρχει ακήρυκτος πόλεμος? Η Νέα Δημοκρατία πάντα ήταν μεγάλη παράταξη, θέλω να πω στον ακροατή σας. Γι' αυτό το λόγο παράτησε πάντοτε τις εσωτερικές αποκλίσεις που υπάρχουν. Γι' αυτό είναι μεγάλες παρατάξεις, επειδή δεν είναι στα ελληνικές και δεν είναι εγγυές. Στην τελική ευθεία πάντοτε οι αποκλίσεις αυτές πάντοτε υποχωρούν εφόσον υπάρχουν και η παράταξη πηγαίνει πάντοτε ενωμένη. Και πηγαίνει ενωμένη όχι γιατί το θέλουν οι κορυφές της, αλλά γιατί το θέλει η βάση της. Και ένας άλλος ακροατής, εντάξει με αυτόν θα κλείσουμε, πόσο η ιστορία της Νοβάρτης μπορεί να επηρεάσει τις εξέλιξεις? Νομίζω ότι έχω στροφές για την Νοβάρτη. Δεν είμαι πεπισμένος ότι την Νοβάρτη έχει κλείσει, ούτε παρατηρώ τους ισχυρισμούς ότι έχει κλείσει η υπόθεση οριστικά για όλους. Έχει κι άλλες αποτροφές και νομίζω ότι και στη Νέα Δημοκρατία σε παρατηρούν ανήσυχη ακόμα. Δεν εννοώ στην κορυφή. Ότι δεν τους αφορά ενδεχομένως τους ίδιους, αλλά την παρατηρούν και οι ίδιοι με βάση την πληροφόρηση που έχω και θα την παρατηρούν μέχρι τέλους. Μάλιστα. Μπήκαμε λοιπόν ούτως ή άλλως σε μια ενδιαφέρουσα περίοδο. Φαντάζομαι σε αυτό δεν διαφωνούμε και οι δύο, Βεβαίως θα σας κλείσω. Δυστυχώς με ταλαιπωρεί αυτός ο Βήχας. Αλλά να σας πω το εξής. Μου έκανε φοβερή εντύπωση στον προϋπολογισμό. Ότι ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατήγγειλε τον κύριο Τσίπρα ως πρωθυπουργό των σκανδάλων. Ο πρωθυπουργός παρέλειψε να το απαντήσει. Συνήθως παραλείπεις να απαντήσεις όταν αισθάνεσαι ότι έχεις ένα όπλο στα χέρια σου και γι' αυτό σιωπάς. Θα περιμένω να δω αν ήταν μπλόφα του πρωθυπουργού ή πραγματικά έχει κάτι στα χέρια του.